Παρόλο που συνεδριάζουμε μια φορά την εβδομάδα, φαίνεται ότι καμιά φορά μας προσπερνούν οι εξελίξεις, δεν προλαβαίνουμε έτσι τα δεδομένα που υπάρχουν. Να σας ενημερώσω ότι με το δημοτικό σχολείο, το οποίο είναι το πιο φλέγον αυτή τη στιγμή για την περιοχή, δεν θα γίνει μάθημα στο τμήμα του δασκάλου, ο οποίος βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό. Έχουμε κανονίσει ήδη εμείς αύριο όλοι οι δάσκαλοι να κάνουμε μοριακά τεστ στα ιδιωτικά ιατρία που υπάρχουν εδώ πέρα με ευθύνη του Δήμου, και εκτιμούμε ότι από ό,τι φαίνεται και από την ενημέρωση την τηλεφωνική που έχουμε με την διευθύντρια του σχολείου, φαίνεται ότι δεν υπάρχει περιστατικό δεύτερο τουλάχιστον στο δημοτικό σχολείο. Με το Παλέκαστρο τα γνωρίζετε, θα πάει αύριο το συνεργείο του ΕΟΔΗ να κάνει μαζικά τεστ σε όποιους θεωρείται ότι είναι στενές επαφές των ανθρώπων που νοσούν ήδη, για να δούμε τι διασπορά θα υπάρχει στον κορονοϊό. Τα δείγματα από τα λύματα τα περιμένουμε σήμερα, για να δούμε από την ΔΕΙΑΣ το φορτίο, το υγειακό φορτίο της προηγούμενης εβδομάδας. Και το θέμα το οποίο ίσως μας απασχολεί τώρα, μάλλον όχι ίσως μας απασχολεί, και το οποίο δείχνει ότι έχουμε μια μετάθεση, είναι ότι υπήρξε ένα κρούσμα θετικό εχθές το βράδυ στην περιοχή του Χαμεζίου. Υπάρχει ένδειξη για ένα δεύτερο, το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι τώρα. Εκτιμούμε ότι είναι πολύ πιθανόν να υπάρχουν και εκεί κάποια κρούσματα. Να επαναλάβουμε μια φορά, εσείς τα ξέρετε, απλώς είμαστε υποχρεωμένοι να τα λέμε. Πρώτη στο γυαλό μας είναι η προσωπική και η ατομική ευθύνη. Εάν μπορέσουμε όλοι μας να καταλάβουμε τη δυσκολία της κατάστασης, εάν μπορέσουμε όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος του προβλήματος, εκτιμώ ότι από εμάς ξεκινούν όλα. Η προσπάθεια των πολλών έτσι πρέπει να είναι αυτή που δεν θα μεγενθύνει την ανάγκη για προσπάθεια των λίγων.